Γιατί με τον Άρη στο είμαστε μαζί στο στρατό, πρώτος και δεύτερος τραγουδιστής. Στη Φιλαρμονική. Όλοι εμείς ήμασταν μαζί. Και βρεθήκατε απόψε εδώ. Η εκπομπή ενώνει κιόλας. Ενώνει, ενώνει. Βέβαια. Και έχουμε εδώ κοντά μας ένα άλλο κύριο που τραγουδάει επίσης υπέροχα, όπως έχω ακούσει, ο Χρήστος Καραΐσκος. Χρήστο μου, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Πώς είσαι, γιατί κουνάς το κεφάλι σου, δεν τραγουδάς και το είπα εγώ τώρα έτσι. Ξέρω εγώ. Τραγουδάς έτσι και έτσι. Τραγουδάω. Και τραγουδάς και χορεύεις. Και χορεύεις πολύ ωραίες ζεμπεκές. Θα τα δούμε. Α, αυτό ποιος το πει. Εγώ, το υπολογίζω. Το υπολογίζεις, ε. Σε βλέπω και υπολογίζω. Ναι. Πρώτα να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος που κάθομαι δίπλα σου, που σε βλέπω μετά από καιρό. Να είσαι καλά. Φυσικά κάθομαι δίπλα από τον Φανή και τον Πέτρο. Μετά. Βάλε μέσω να κάτσει δίπλα από την Μετά από. Αυτό συζητούσα, το έλεγα. Εντάξει. Είμαι πολύ χαρούμενος που σε βλέπω μετά από καιρό. Να είσαι καλά, Χρήστο μου. Και ελπίζω να περάσουμε τέλεια. Είναι μεγάλη μου χαρά που σας έχω εδώ απόψε κοντά μου. Φανή Σωκράτους, Φανή μου, καλώς ήρθες και εσύ στην παρέα μας. Πάρα πολύ. Και κάνετε και δικό σας θέατρο τώρα, παραστάσεις με τα παιδιά. Θα... Ναι, με τα παιδιά. Με την Άντρια και τον Αντώνη. Με την Άντρια και τον Αντώνη. Πέτρο μου, δεν σε ξέχασα. Έρχομαι αμέσως κοντά σου. Ναι, ναι, τα είπαμε και το πρωί. Άντρια. Μιλήσαμε στο τηλέφωνο και το πρωί και τα λέγαμε. Άντρια, Αντώνη μου, πώς είναι η παράσταση, πώς θα πάτε? Τέλεια. Είναι μια παράσταση η οποία μόνο που παίζουμε εμείς, εγώ, η Φανή και η Ευαγγελία, η οποία δεν μπορούσε να είναι απόψε μαζί μας, περνάμε μόνο την ώρα που παίζουν, περνάμε τέλεια. Είναι, το διασκεδάζουμε και εμείς οι ίδιες. Ό,τι ναι, και να ναι, συμβαίνει σε εσάς, βγαίνοντας πάνω στη σκηνή, στο σανίδι, όλα εξαφανίζονται. Σίγουρα. Αντώνη μου. Είναι μια παράσταση με τρομερή ενέργεια, με τρομερές ηθοποιούς. Φανή, Ευαγγελία, Άντρια. Κύριος. Καταπληκτική ομάδα. Κύριος ο Αντώνης. Και φυσικά ο Πέτρος Φιλίππου, που Πέτρο μου δεν σε προσπέρασε έτσι μόνο για λίγο. Με πήδηξε. Καλά. Πρόσεχε λίγο πώς τα λες αυτά, γιατί ακούγονται κάπως περίεργα. Ναι, ακούστηκε λίγο. Άλμα. Λίγο. Ένα τσάς. Πώς είσαι, Πέτρο μου? Καλά, μια χαρά. Λίγο κουρασμένος, εντάξει. Εντάξει, μια χαρά εδώ, μια θα χαρά. Τα ξεχάσεις όλα. Απόψε ναι. Θα περάσουμε υπέροχα. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Κι ούτε που νοιαστήκες, τι θα απογίνω στη ζωή. Ήλιος που έσβησε κι άλλη που ραγίσε, έκανες την καρδιά μου εσύ. Όποιο και να σε, όποιο και να αγαπάς, μου αργεί να μου γεννάς. Όποιο και να σε, όποιο και να αγαπάς, να σε βλέπω να γελάς. Γέλιο που έσβησε, ψυχή που ραγίσε, έκανες τη ζωή μου χίλια κομμάτια εσύ. Μα ό,τι κι αν έγινε και ας χαθήκαμε, θέλω να ξέρω πως θα σε πάντα γελαστή. Όποιο και να σε, όποιο και να αγαπάς, μου αρκεί να μου γελάς. Όποιο και να σε, όποιο και να αγαπάς, να σε βλέπω να γελάς. Όποιο και να σε, όποιο και να αγαπάς, μου αρκεί να μου γελάς. Όποιο και να σε, όποιο και να αγαπάς, Κατερίνα να γελάς. Μια χαρτορίχτρα μου είχε πει πως η σειρά μου δεν αργεί, να βρω δυο μάτια γαλάζια
ξένα. Μα δεν θα δακρύσω πια για σένα και μη ρωτάς για μένα. Δεν θα δακρύσω πια για σένα και μη ρωτάς για μένα. Και μη ρωτάς για μένα. Και μη ρωτάς για μένα. Όπως παλιά το τσιγάρο στα δύο, όπως παλιά η κουβέρτα στα δύο, όπως παλιά το βιβλίο στα δύο, εγώ καμάρα εσύ πολυτεχνείο. Όπως παλιά το τσιγάρο στα δύο, όπως παλιά η κουβέρτα στα δύο, όπως παλιά το βιβλίο στα δύο, εγώ καμάρα κι αυτή πολυτεχνείο. Εγώ καμάρα κι αυτή πολυτεχνείο. Γεια σου Σταύρο μου. Μπράβο. Θέλω να σε ρωτήσω και κάτι. Στο πρώτο το κομμάτι που έλεγες. Ναι. Το, να μου γελάς. Να μου γελάς όπου και να πας. Γενικότερα το συμπέρασμα ήταν αυτό, ότι και να φύγεις από μένα, να μου γελάς. Πάντα χαρούμενη να είσαι. Νομίζω μόνο ένας μαζοχιστής μπορεί να το πει αυτό το πράγμα. Μόνο εγώ το τραγούδισα. Το να στην κάνει οτιδήποτε, να γίνει οτιδήποτε σε μια σχέση και να είσαι μαζί με κάποια και να της πεις μου όποιον γεννάσαι φτάνει να μου γελάς, πρέπει να είσαι λίγο μαζοχιστής για να βέβαια, το πεις. Νομίζω πολύ. Αλλά εντάξει, πάει καλά. Κατερίνα μου, συμφωνείς. Εγώ το χαμόγελο το έχω συνέχεια, 24 ώρες το 24ωρο. Δεν μπορείς να πεις. Όχι, αυτό το έχεις, είναι το μόνο σίγουρο. Είναι αυτοκόλλητο πάνω. Έχω καιρό πολύ να το δω αυτόν που μου φέρατε δίπλα μου σήμερα. Το Μιχάλη, ναι. Έρχεται να συναντηθείτε από το Gator Stage. Από το τελικό του Gator Stage. Από τότε. Από τότε, ναι. Στρέφηκε. Ούτε ένα γεια δεν είπε. Α, τόσο πολύ. Ούτε και ένα γεια. Νομίζω τα μεγαλοποιείς. Εγώ σε πήρα τηλέφωνο, καλά να σε αποχαιρετήσω. Σου είπε το γεια, δεν θα μαλώσουμε μετά. Μετά την εκπομπή. Παναγιώτη μου, εσύ τι πιστεύεις για τους ανθρώπους που μπορεί να συνεχίσουν μετά κανονικά τη ζωή τους, με αφορμή το τραγούδι του Σταύρου. Εντάξει, ο καθένας τραβάει το δικό του το κανάλι. Ανάλογος. Μετά, αν τυχόν θέλει να συνεχίσει μόνος, συνεχίζει μόνος. Ξέρεις, είναι λίγο δύσκολο τώρα αυτό το πράγμα. Η ζωή που στα φέρνει δεν το ξέρεις. Ναι, αλλά δεν θα πούμε και όπως και το τραγούδι, δεν πειράζει. Όπου και αν είσαι, ό,τι και εγώ, να κάνεις. Εγώ πάντως, ό,τι και να κάνει, θέλω να χαμογελά. Ναι, εγώ. Το χαμόγελο πιστεύω. Γιατί αλλιώς δεν μπορώ να το υποστηρίξω το τραγούδι. Εσύ δεν μπορείς να πεις και κάτι διαφορετικό.